Πελοποννήσι, καλησπέρα. Ένα ακόμα σήμερα η Πελοπόννησο, σήμερα Τρίτη, 25-26 Φεβρουαρίου και ξεκινάμε αρκετά θέματα και σήμερα στην εκπομπή. Έχουμε πολύ γρήγορα θα περάσουμε την καθημερινότητα γιατί έχουμε πάρα πολλές συνεντεύξεις και παρουσίες. Σε λίγο θα έχουμε εδώ μαζί μας τον Σπύριο τον Καραβά, υποψήφιο στο Δήμο Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης. Θα συνδεθούμε αμέσως μετά στο δεύτερο μέρος με το στούντιό μας στη Νέα Κύο, από όπου θα έχουμε τον νυν δήμαρχο της Βόρειας Κοινουρίας, τον Παναγιώτη το Μαντά, να συζητήσουμε και εκλογικά, αλλά και καθημερινότητα και επικαιρότητα, να δούμε πώς πέρασαν 2-3 κακοκαιρίες από το Ζορμπά μέχρι σήμερα. Ο Δήμος Βόρειας Κοινουρίας έχει δοκιμαστεί πάρα πολύ σε αυτές τις κακοκαιρίες. Και ακόμα θα έχουμε χθες το απόγευμα, είχαμε μία τελετή, τέλος πάντων, κοπή της πίτας, ας πούμε, των φίλων του Δημήτρη του Παυλή, του Δημάρχου Τρίπολης, από που θα έχουμε ένα μισάωρο περίπου με τις τοποθετήσεις και με ό,τι έγινε εκεί, στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Τρίπολης. Αυτή τη στιγμή συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο και της Καλαμάτας και της Τρίπολης. Ανάλογα με το χρόνο θα έχουμε μία σύνδεση με την Αρκαδία. Την Τρίτη θα είμαστε συνδεδεμένοι και με το στούντιο της Αρκαδίας, ολοκληρώνοντας τον κύκλο, φτάνοντας στο πρώτο τελευταίο στάδιο των συνδέσεων. Θα έχουμε στο τελικό σύνδεση και με την Πάτρα και με την Καλαμάτα. Έχουμε αυτή τη στιγμή συνδέσεις από την Αργολίδα ζωντανά, από την Λακωνία ζωντανά μέσω του Απέλα, Τρίπολη στο εκεί στούντιο που σχεδόν είναι έτοιμο και θα λειτουργεί από την ερχόμενη Τρίτη, με τα ίδια χαρακτηριστικά που υπάρχουν και οι άλλες συνδέσεις. Αμέσως μετά Πάτρα και Καλαμάτα και ολοκληρώσαμε, συνδέσαμε την Πελοπόννησο. Μας μένει εκεί λίγο στον πύργο, αλλά θα δούμε. Τίποτα δεν αποκλείεται. Τώρα, στην επικαιρότητα είχαμε και Δημοτικό Συμβούλιο χθες βράδυ στο Δήμο Βέλου Βόχας. Λοιπόν, ακούστηκαν πάρα πολλά εκεί και για τη Βρωμόγουβα και για το Βρωμιάρι, εκεί που έκανε τη γούβα. Ακούστηκαν και για τις λαϊκές, μάλιστα οι πληροφορίες λένε ότι ήδη και μπράβο στην Εισαγγελία Κορίνθου ξεκίνησε προκαταρτική έρευνα μετά τις καταγγελίες. Βέβαια δεν υδρώνει το αυτή του Δημάρχου του κυρίου Παπακυριάκου. Μάλιστα τον έχουμε και στην κάμερα να λέει ότι του κάνουμε και διαφήμιση. Είναι αυτό που λένε πάρα πολλοί στην περιοχή μας, το έχετε ακούσει το ανέκδοτο, σε φτύνουν λέει και νομίζω ότι ψυχαλίζει. Λοιπόν, ο κ. Παπακυριάκος λοιπόν δεν θέλει να έρθει εδώ πέρα γιατί το θεωρεί ότι θα του κάνουμε δύσκολες ερωτήσεις. Εμείς θα ρωτήσουμε σίγουρα την καθημερινότητα. Δεν έχουμε κάτι με τον κ. Παπακυριάκο και η κριτική που γίνεται από αυτή την εκπομπή έχει σχέση με το θεσμικό του ρόλο και με τίποτα παραπέρα. Επισκέψεις των υποψηφίων περιφερειαρχών. Έχουμε και τον Παναγιώτη τον Νίκα που θα ξεκινήσουμε σε λίγο, ο οποίος δήμαρχος Καλαμάτας και υποψήφιος περιφερειάρχης Πελοποννήσου, συντηριζόμενος από τη Νέα Δημοκρατία, ήρθε σήμερα στην Κόρινθο, επισκέφθηκε τον δήμαρχο, τον Αλέκο τον Πνευματικό, τους ενώνουν 3 τετραετίες και τον έναν και τον άλλον στον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης και βέβαια έχουν και εξαιρετική σχέση, οφείλουμε να πούμε. Μας απάντησε και σε δύο ερωτήσεις σημαντικές ο κύριος Νίκας, τι θα γίνει με τα απορρίμματα μεθαύριο την Δευτέρα, γιατί το περιφερειακό ήταν για την Παρασκευή, τελικά πήγε τη Δευτέρα. Θα πάμε, όπως είπαμε, στο Ξυλόκαστρο μετά, που είχαμε την επίσκεψη του νυν περιφερειάρχη του Πέτρου του Τατούλη, στο Δημοτικό Συμβούλιο, στο Δήμο Βέλου Βόχας, και βέβαια δεν θα μπορούσαμε να μην φτιάξουμε και ένα νέο βίντεο για την συνέπεια λόγων και έργων του συμπαθέστατου κατά τα άλλα, του Μπαρμπαγιώργη του Μουρούτσου, ο οποίος κατεβαίνει στο συνδυασμό του Νίκου του Σταυρέλη. Θα πρέπει να τα θυμίζουμε αυτά Πελοποννήσι και Κορίνθη ειδικά και αυτά που έλεγαν κάποιοι.
και αυτά που λένε τώρα, διότι καταλαβαίνετε, είναι η μοναδική σας ευκαιρία να τους βαθμολογήσετε και να τους ψηφίσετε. Και επειδή δεν λέμε ότι ο Έλληνας έχει κοντή μνήμη, αλλά φροντίζουμε να του θυμίζουμε ορισμένα πράγματα και από εκεί και πέρα ο καθένας βέβαια είναι ελεύθερος στις 19 Μάη και στις 26 Μάη να ψηφίσει όποιον θέλει για δήμαρχο, για περιφερειάρχη, για ευρωβουλευτή. Και αρκετές πιθανότητες έχουμε να έχουμε και για βουλευτές. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε την σημερινή εκπομπή με τι άλλο, με την επίσκεψη του υποψήφιου Περιφερειάρχη Πελοποννήσου του Παναγιώτη του Νίκα και Δημάρχου της Καλαμάτας εδώ στο Δημαρχείο της Κορίνθου το μεσημέρι στις 2 η ώρα. Πάμε να δούμε λοιπόν τι είπε με τον κύριο Πνευματικό ο κύριος Νίκας και πώς τον υποδέχτηκε ο Δήμαρχος. Ο Δήμαρχος Καλαμάτας με επισκέφθηκε με την ιδιότητα βέβαια και του Δημάρχου και είχαμε πάρα πολλά να πούμε, αλλά και την ιδιότητα του υποψηφίου Περιφερειάρχη για την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Είχαμε μία καλή συζήτηση για τα θέματα που ασχολούν και τους Δήμους αλλά και την Περιφέρεια. Άλλωστε οι αγώνες μας έρχονται από πολύ μακριά, από τότε που ήταν πρόεδρος της ΠΕΔ και είχαμε πάρα πολλά να διεκδικήσουμε και να πετύχουμε την τετραετία του 2010-2014, μια δύσκολη τετραετία. Αλλά και τα τελευταία χρόνια με αγώνες που έγιναν για πολλά θέματα. Πολλές φορές είχαμε συμφωνήσει, πολλές φορές είχαμε διαφωνήσει. Σημασία έχει ότι ο Παναγιώτης ο Νίκας είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι της αυτοδιοίκησης και πιστεύω ότι έχει ένα σημαντικό έργο επιδείξει μέχρι τώρα στο Δήμο Καλαμάτας. Μέχρι τώρα έχει πολύ σημαντικό έργο στο Δήμο Καλαμάτας. Τα θέματα που μας απασχόλησαν είναι αυτά που θα βρούμε μπροστά μας το προσεχές διάστημα. Έγινε μία ενημέρωση και από τη δική μου την πλευρά για θέματα του Δήμου Κορινθίων, αλλά και από τη δική του για το τι πιστεύω ότι πρέπει να γίνει σε επίπεδο περιφέρειας, αλλά και σε επίπεδο εδώ και του Δήμου Κορινθίων. Εγώ τον ευχαρίστησα για αυτή την επίσκεψη και πιστεύω θα μας δοθεί δυνατότητα κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου να εξειδικεύσουμε ακόμα περισσότερο θέματα που αφορούν το Δήμο Κορινθίων, γιατί εμείς, όπως ξέρετε, έχουμε ενδιαφέρον για τα θέματα που απασχολούν το Δήμο Κορινθίων και βεβαίως πάντα θέλουμε την τοποθέτηση τη δημόσια όλων αυτών που φιλοδοξούν να ηγηθούν στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Και βεβαίως του ευχηθήκαμε και καλή επιτυχία στις εκλογές που έρχονται του Μαΐου. Είμαστε συνεργάτες με τον Δήμαρχο εδώ, τον κύριο Πνευματικό, πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε σύμπτωση απόψεων σε πάρα πολλά ζητήματα. Σήμερα συζητήσαμε θέματα των Δήμων μας, γιατί μέχρι τις 31 του Αυγούστου θα είμαστε Δήμαρχοι. Δεν έχει τελειώσει ακόμα η θητή μας. Ένα εξάμηνο περίπου έχουμε μπροστά μας και έχουμε πολύ σοβαρά ζητήματα, με πρώτα αυτό της διαχείρισης των απορριμμάτων. Κουβεντιάσαμε κάποια από αυτά τα ζητήματα σήμερα. Αλλού είχαμε σύμπτωση απόψεων, αλλού δεν είχαμε, αλλά είμαστε άνθρωποι που πάντοτε συνονοούμαστε, συνεργαζόμαστε και έχουμε συμπτώσεις στα μεγάλα ζητήματα που αφορούν τους Δήμους μας. Κοιτάξτε, συζητήσαμε και τα θέματα τα οποία έχουν σχέση με την Κορινθία και με την Πελοπόννησο και τα κοινά προβλήματα τα οποία έχουμε ως Δήμοι. Δηλαδή, κοινά προβλήματα είναι θέματα όπως η διαχείριση των απορριμμάτων, ένα κύριο θέμα, οι προγραμματικές συμβάσεις που υπογράφονται από την περιφέρεια με δημοτικά διαμερίσματα χωρίς να ρωτιόμαστε και άλλα θέματα δημοτικής καθημερινότητας. Κοιτάξτε, εγώ κάνω έναν αγώνα για την περιφέρεια Πελοποννήσου με συγκεκριμένες θέσεις. Έχω έρθει εδώ στην Κορινθία αρκετές φορές, σχεδόν ολοκληρώνεται και ο συνδυασμός. Τα ζητήματα της περιοχής και τα ξέρω από παλιά σε γενικές γραμμές και τα γνώρισα και τώρα. Ζητήματα όπως είναι η προστασία της ακτής από τις διαβρώσεις, η φαλμύρωση, η άρδευση, ο ασωπός που τον λέτε χρόνια και χρόνια, ο ιστιμός και η αναβαθμισή του, η προβολή των αρχαιολογικών χώρων. Είναι θέματα τα οποία απασχολούν για χρόνια την περιοχή και πρέπει να βρούμε σύντομα λύσεις. Η δική μας άποψη, η δική μου άποψη είναι ότι η περιφέρεια είναι για τα μεγάλα και για τα σπουδαία έργα. Δεν πρέπει να κατατρίβεται με την καθημερινότητα. Αυτά είναι η δουλειά των Δήμων και ο Περιφερειάρχης πρέπει να λειτουργεί σε ισοτιμία με τους Δημάρχους και να προωθεί ζητήματα τα οποία έχει ανάγκη η περιοχή. Δεν χρειαζόμαστε εδώ τοπικούς πρωθυπουργούς ή πασάδες. Χρειαζόμαστε ανθρώπους που να διαλέγονται και να συνεργάζονται.
Αυτά ήταν για την συνάντηση που είπε ο κύριος Νίκας, δήμαρχος Καλαμάτας, για όσους ελάχιστος φαντάζομαι δεν το ξέρετε, και υποψήφιος περιφερειάρχης με τη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε μετά στις ερωτήσεις που κάναμε στον κύριο Νίκα όσον αφορά τι έχει εντοπίσει από όλες αυτές τις περιοδίες που έχει ξεκινήσει στην περιφέρεια Πελοποννήσου, πώς έχει δει τα προβλήματα, πώς βλέπει τα θέματα. Αμέσως μετά πήγε η κουβέντα και η ερώτηση για την κεντρική διαχείριση και για τα απορρίμματα. Όλοι γνωρίζετε, το έχουμε πει εδώ και αρκετές μέρες, ότι η Αποκεντρωμένη ακύρωσε τις αποφάσεις για τις απαλλοτριώσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, διότι δεν είχε γίνει σωστά η διαδικασία, με αποτέλεσμα να πάει 3-4 μήνες και φυσικά στα χέρια του επόμενου Περιφερειάρχη, όποιος εκλεγεί το Μάιο, η διαδικασία του ξεκινήματος αυτού του μεγάλου έργου, όσο και ακριβό είναι, λέμε εμείς, το έχουμε πει 1.000.000 φορές, δεν ξέρουμε βέβαια από την άλλη πλευρά πόσο θα βγει στην παρούσα κατάσταση. Είχαμε ρωτήσει, θυμάστε, την προηγούμενη Παρασκευή τον κύριο Αργυτάκο, που τον είχαμε βγάλει από τη Σπάρτη, και τον είχαμε ρωτήσει εάν και κατά πόσον το σχέδιο αναλογιστικής μελέτης θα μπορεί να είναι και πριν από τις εκλογές, γιατί είναι σίγουρο ότι ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτούς οι οποίοι διεκδικούν να γίνουν δήμαρχοι. Υποσχέθηκε ότι μάλλον θα είναι έτοιμο. Πάρα πολύ βέβαια είναι οι δήμοι οι οποίοι έχουν ζητήσει από τον πρόεδρο του ΦΟΣΔΑ και υποψήφιο δήμαρχο Σπάρτης και πρώην δήμαρχο Σπάρτης, όσο το δυνατόν πιο γρήγορα να γίνει αυτή η αναλογιστική μελέτη. Ο κύριος Νίκας λοιπόν απάντησε σε τρεις συγκεκριμένα ερωτήσεις. Πάμε να δούμε τις απαντήσεις του. Έχω γυρίσει, έχω μιλήσει πάνω από 20 φορές σε ανοιχτές συγκεντρώσεις. Είμαι ο μόνος που κάνω ανοιχτές συγκεντρώσεις. Έχω μιλήσει στο Ξυλόκαστρο εδώ 2-3 φορές, έχω μιλήσει στην ΕΜΕΑ, έχω μιλήσει στο Κιάτο, στο Λουτράκι, στην Κόρινθο, και η πορεία στην περιοχή σας θα συνεχιστεί. Θα πάω σε όλα τα χωριά και σε όλους τους οικισμούς. Αυτό που διαπιστώνω περιδιαβαίνοντας σε ολόκληρη την Πελοπόννησο είναι ότι δεν έχει να υποδειχθεί πουθενά κάτι σημαντικό έργο. Κάτι το οποίο να έχει μείνει από την 9χρονη παρουσία και πορεία του επερχόμενου Περιφερειάρχη, του κυρίου Ταντούλη. Τίποτα σημαντικό. Αυτό το σημαντικό που έχει γίνει είναι οι δρόμοι από τον ιδιωτικό τομέα, από τα ΣΔΙΤ που έχουν βοηθήσει την περιοχή σημαντικά. Η δική μας φιλοδοξία είναι, εάν ο λαός συνενέσει και μας δώσει την περιφέρεια Πελοποννήσου, τη διοίκηση της περιφέρειας Πελοποννήσου, είναι φεύγοντας να αφήσουμε κάτι σημαντικό πίσω μας. Η Περιφέρεια και ο Περιφερειάρχης, επαναλαμβάνω, πρέπει να ασχολείται με τα σημαντικά θέματα κάθε περιοχής και τελειώνοντας η θητεία του πρέπει να υποδείξει κάτι σημαντικό το οποίο άφησε πίσω του. Ξοδεύτηκαν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, διατέθηκαν στα 9 χρόνια της θητείας του Περιφερειάρχη. Έπρεπε να έχουν γίνει σημαντικά πράγματα και δεν έγιναν. Και τα πληρώνει η Περιφέρεια οικονομικά, τουριστικά, πολιτιστικά. Κοιτάξτε, η Πελοπόννησο έχει γίνει με ευθύνη του Περιφερειάρχη ένα σκουπιδότοπος. Απαράδεκτη είναι η κατάσταση που κυριαρχεί στην Πελοπόννησο. Ο Περιφερειάρχης έχει αρχίσει από το 2011 να προσπαθεί για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Είμαστε στο 19, φως δεν φαίνεται στον ορίζοντα. Το 2019 ανακαλύψαμε ότι τα συμβόλαια τα οποία υπογράφησαν για τα 3 εργοστάσια δεν ήταν σωστά, γιατί δεν ήταν οι πραγματικοί ιδιοκτήτες αυτοί που καταγράφονταν στα συμβόλαια, επιπολαιότητες διάφορες και σε διάφορα επίπεδα. Ακόμα και η προχθεσινή απόφαση του δικαστηρίου συνδέεται με ανεπάρκειες και επιπολαιότητες από πλευράς περιφέρειας. Δεν ξέρω ποια πορεία και ποια κατάληξη θα έχει το συγκεκριμένο θέμα. Πληροφορήθηκα πριν από λίγο ότι, αν είναι σωστή πληροφορία, ότι αναβάλλεται το Συμβούλιο το Περιφερειακό της Παρασκευής. Αυτό το μήνυμα μου έστειλαν πριν από λίγο. Εγώ εύχομαι και ελπίζω αυτή η συμφωνία να προχωρήσει, να κλείσει, γιατί το χειρότερο είναι να μην διαχειριζόμαστε τα σκουπίδια μας. Το μεγαλύτερο κόστος είναι στο σκουπίδι το οποίο δεν διαχειρίζεσαι. Έχει πολλά προβλήματα,
αυτή η συμφωνία. Δεν είναι δουλειά αυτή να παίρνει τα σκουπίδια από το Δρεβένι και να πηγαίνει βόλτα μέχρι τη Μεγαλόπολη ή από το Πορτοχέλια. Αναφέρομαι στη χωροταξία των τριών εργοστασίων. Αλλά εν πάση περιπτώσει έγινε αυτό το οποίο έγινε. Ας προχωρήσει. Βλέπετε ότι δεν μπορεί να προχωρήσει ούτε αυτό το οποίο έχει πολύ διαφημιστεί από το 2011, 12 και 12. Το 14 άρχισε η Ήπειρος και το εργοστάσιο στην Ήπειρο ήδη παίρνει σκουπίδια και τα επεξεργάζεται. Η Ηλία έλυσε το πρόβλημα, οι Σέρες έλυσαν το πρόβλημα, η Θεσσαλονίκη προχωρά, σχεδόν όλες οι περιφέρειες της χώρας έχουν μπει σε μία τάξη και σε ένα ρυθμό. Εμείς είμαστε ένας απέραντος σκουπιδότοπος και η χώρα πληρώνει 13 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για την κατάσταση η οποία έχει δημιουργηθεί. Έχει εξευτελιστεί η Πελοπόννησο σε επίπεδο Βρυξελών και Ευρωπαϊκής Ένωσης για αυτή την κατάσταση. Υπάρχουν δύο ζητήματα. Ένα είναι το έργο της διαχείρισης των απορριμμάτων με τα προβλήματά του, που όμως έχει κριθεί από τα ανώτατα δικαστικά όργανα, και το άλλο θέμα είναι οι επιτάξεις, οι απαλωτριώσεις. Λοιπόν, το ότι φτάσαμε σε επίταξη, αυτό, σε αυτή τη βίαιη ενέργεια, αυτό δείχνει την προχειρότητα ή και την ανικανότητα διαχείρισης του ζητήματος. Άλλο το θέμα του διαγωνισμού, άλλο το θέμα της απαλωτρίωσης και της επίταξης. Εντάξει. Η επίταξη είναι μια βίαιη ενέργεια, όπως και να το κάνουμε. Η δική μου άποψη είναι ότι σε μια περιφέρεια Πελοποννήσου, όπου το 50% της έκτασης είναι κρατική έκταση, είναι δασική έκταση, θα μπορούσαν να χωροθετηθούν από την περιφέρεια 3, 1, 2 χώροι για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Αυτό το οποίο έγινε είναι έξω από κάθε λογική, και βεβαίως οι αποφάσεις του Δημοτικού, του Περιφερειακού Συμβουλίου και οι όποιες γραφειοκρατικές ενέργειες οδήγησαν σε αυτά τα διέξοδα. Τι να σας πω εγώ, η κατάσταση έχει φτάσει στα δικαστήρια, θα έχουμε και προσφυγές, έχουμε και θα έχουμε ιδιωτών εναντίον της περιφέρειας, εναντίον των Περιφερειακών Συμβούλων, και το θέμα αυτό θα πάει στην επόμενη Περιφερειακή Αρχή. Εγώ ζήτησα από τον Περιφερειάρχη να πάψει να ασχολείται με το συγκεκριμένο θέμα. Ασχολείται 8-9 χρόνια, ας σταματήσει εδώ. Σε 3 μήνες έχουμε εκλογές, να έρθουν οι άλλοι να το διαχειριστούν από εδώ και πέρα. Είναι βέβαιο, όποιοι και να είναι οι άλλοι, θα το διαχειριστούν το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων καλύτερα από αυτόν. Αυτά λοιπόν είπε ο κύριος Νίκας. Και να περάσουμε, δεν ξέρω αν είναι έτοιμο του κυρίου Τατούλη το βίντεο από την επίσκεψη στο Ξυλόκαστρο. Δεν είναι. Λοιπόν, θα το δούμε πιο μετά. Πάμε λοιπόν στον καλεσμένο μας. Έχω δίπλα μου τον υποψήφιο δήμαρχο Ξυλοκάστρου Ευρωστήνης, τον Σπύρο τον Καραβά, πολιτικός μηχανικός. Κύριε Καραβά, καλησπέρα και ευχαριστώ που είστε εδώ στην εκπομπή σήμερα η Πελοπόννησος. Καλησπέρα κύριε Καραβά και από μένα και στους ακροατές μας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είμαι εδώ σήμερα για να δούμε μαζί τι κάνουμε με τις δημοτικές εκλογές στο Ξυλόκαστρο και στην Ευρωστήνη. Και εύχομαι σε όλους όλα πάνε καλά και καλή επιτυχία. Και από εμάς, κύριε Καραβάκη, ξεκινάω με την κλασική ερώτηση. Πολιτικός μηχανικός, νέος βέβαια. Τι σας έκανε να... Δεν είστε δημοτικός σύμβουλος, πρώτη φορά κατεβαίνετε. Τι σας έκανε γενικά, τι σας όθησε να μπείτε στον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης και μάλιστα όχι στα δημοτικός σύμβουλος, με τη μία πάτε σαν υποψήφιος δήμαρχος. Βλέπετε να υπάρχουν αρκετά κενά, δηλαδή να έχει μείνει πολύ πίσω το Ξυλόκαστρο και αυτό σας όθησε, ή υπάρχει κάποιος άλλος λόγος? Τα τελευταία χρόνια ο Δήμος Ξυλοκάστρου Ευρωστήνης παρουσιάζει μια πορεία φθήνουσα. Μια πορεία η οποία δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των δημοτών μας. Μια πορεία η οποία έχει ερημοποιήσει και τα χωριά και έχει δημιουργήσει προβλήματα στη λειτουργία και της πόλης του Ξυλοκάστρου και του Δερβενίου. Και εξ αυτού έπεται ότι κάτι πρέπει να γίνει. Στο ερώτημα αυτό το κάτι πρέπει να γίνει, πολλοίς κόσμος λέει πού είναι οι νέοι. Πού είναι οι νέοι, είμαστε εδώ. Μια νέα ομάδα ανθρώπων, μπαίνουμε μπροστά. Θέλουμε να ξεφύγουμε από την κρίση η οποία πράγματι μαστίζει όλη τη χώρα όπως και το Δήμο μας. Δεν θέλουμε τον Δήμο Ξυλοκάστρου Ευρωστήνης πλέον σε ρόλο διαχειριστή της κρίσης. Θέλουμε να θέσουμε προτεραιότητες, να επιτύχουμε στόχους, να αξιοποιήσουμε κάθε δυνατότητα που δίνει ο πανέμορφος τόπος μας και μέσα από αυτή τη διαδικασία να μπορέσουμε να επιτύχουμε
κάτι παραπάνω για τους δημότες μας και να πάμε το Δήμο ένα βήμα μπροστά. Οι νέοι είμαστε εδώ, μια νέα ομάδα ανθρώπων προσπαθούμε για το καλύτερο και στις επόμενες δημοτικές εκλογές θα εκτεθούμε στην κρίση του κόσμου με ό,τι αυτό αποτέλεσμα έχει, που κατά μας πιστεύω είναι θετικό. Ο Δήμος Ξυλοκάστρο, κύριε Καραβά, έχει δύο, ας το πούμε, αντιθέσεις. Ο ορεινός τουρισμός και οι ορεινές κοινότητες και η παραλιακή ζώνη με τις διαβρώσεις και τα προβλήματα που έχουμε εκεί, αλλά γενικά είναι δύο αντίρροπες καταστάσεις. Ο συνδυασμός σας, οι νέοι άνθρωποι που θα σας ρωτήσουμε σε λίγο από πού και με ποιο κριτήριο επιλέγονται ή, εν πάση περιπτώσει, με ποια δεδομένα συζητάτε. Μπορείτε να παντρέψετε αυτά τα δύο αντίθετα θέματα, δηλαδή την ορεινή ζώνη με την παραλιακή και, εν πάση περιπτώσει, οι μέχρι τώρα το έχουν καταφέρει αυτό, γιατί έχουμε και το χιονοδρομικό στη Ζήργια, που είναι μια σημαντική παρουσία τουριστική, ειδικά το χειμώνα, αλλά και το καλοκαίρι, αλλά παράλληλα έχουμε και το παραλιακό μέτωπο με πολλά προβλήματα, όπως οι διαβρώσεις και άλλα σημαντικά θέματα. Μου θέσατε πολλά ζητήματα και να τα πάρω από την αρχή. Καταρχήν, πράγματι, ο Δήμος μας είναι ανομοιογενής. Έχει παραλιακά διαμερίσματα, χωριά πανέμορφα, τα οποία απλώνονται κατά μήκος του Κορυνθιακού, με τα γνωστά προβλήματα της διάβρωσης, τα οποία μέχρι τώρα δεν έχουν πράγματι επιληθεί. Έχουμε και ορεινά διαμερίσματα, χωριά τα οποία και αυτά έχουν μεγάλο το πρόβλημα της ερημοποίησης. Αν εξαιρέσουμε τα Τρίκαλα, στα οποία οι τελευταίες ιδιωτικές επενδύσεις, μεγάλες ιδιωτικές επενδύσεις, σε συνδυασμό με την κατασκευή του χιονοδρομικού και την άρτια λειτουργία του εδώ και χρόνια, έχει προσελκύσει μεγάλο αριθμό τουριστών, παρουσιάζουν μια ιδιαιτερότητα διαφορετική. Να πάμε λίγο στον ορεινό όγκο. Πράγματι, τα Τρίκαλα με τις επενδύσεις τους έχουν ανέβει επίπεδο. Βέβαια, όπου οι επενδύσεις έπονται των υποδομών, παρατηρούνται προβλήματα. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε χώρους στάθμευσης και δεν μπορούμε να δώσουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τέτοιες στα Τρίκαλα που ειδικά τις ημέρες αιχμής ασφιχτιούν. Δεν μπορεί να κυκλοφορήσει ο κόσμος. Ναι. Παρατηρούνται έντονα φαινόμενα τέτοια. Γίνονται κάποιες προσπάθειες, άλλοτε με σηματοδότηση, άλλοτε με αστυνόμευση, σε εισαγωγικά, οι οποίες δεν έχουν αποφέρει καρπούς. Εμείς έχουμε παρουσιάσει ένα σχέδιο, μέσα από το οποίο με τη διάνοιξη ενός περιφερειακού δρόμου, όχι του γνωστού περιφερειακού που πάει στο χιονοδρομικό, ενός άλλου στη μεσαία συνοικία, δίνουμε μία λύση. Πιστεύουμε ότι για τα Τρίκαλα απαιτείται μία αρχιτεκτονική αναβάθμιση του χωριού, τόσο των πλατιών του, όσο και κυρίως των κεντρικών δρόμων, έτσι ώστε να θυμίσουν κάτι πιο ιδυλιακό και έναν πιο ωραίο χειμερινό προορισμό. Αν δείτε, μάλιστα, τα έχω γράψει αυτά και δημόσια. Και από εκεί πέρα έχουμε τα ορεινά μας χωριά, τα οποία, πλην των γνωστών προβλημάτων που αφορούν την οδοποιία τους και προβλήματα που έχουν να κάνουν με την διάβρωση των δρόμων, έχουμε κατολιστήσεις, έχουμε έντονα καιρικά φαινόμενα, τα οποία τα τελευταία χρόνια έχουν δημιουργήσει προβλήματα, πρέπει και σε αυτά τα χωριά να ασχοληθούμε με την επισκεψιμότητά τους. Τόσο η Ζάχολη, η Καριά, το Μάρκαση, το Παναρίτη και τα πιο μικρά μας χωριά, το Ρέθι που είναι ακριβώς τη διασταύρωση σχεδόν όλων αυτών των χωριών, το Πάνω Πιτσά, η Καλυθέα, ο Πύργος, η Ζάχολη με τα Ροζενά και τον Κουμαριά, είναι μέρη τα οποία χρήζουν προσοχής. Πρέπει με κάποιο τρόπο να βρούμε λύσεις, να δημιουργήσουμε επισκεψιμότητα στα χωριά αυτά, είτε με διαφήμισή τους, είτε με διοχέτευση του κόσμου προς αυτά τα χωριά, για να μπορέσουμε και αυτά να αποκτήσουν μια ζωή. Επισκεφτόμαστε τα χωριά αυτά τόσο ως υποψήφοι δήμαρχοι, αλλά και εγώ λόγω του επαγγέλματός μου πολλά χρόνια που δραστηριοποιούμε στα χωριά και βλέπουμε μια εικόνα εγκατάλειψης. Αυτό πρέπει να αναστραφεί. Τώρα, όσον αφορά την παραλία που μου είπατε, πράγματι, τα παραλιακά μας χωριά είναι άλλα χωριά. Εκεί τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχουμε, που είναι η διάβρωση, ένα από αυτά, πρέπει να δρομολογηθεί μια λύση. Αυτό αφορά μια μελέτη. Ήδη σήμερα άκουσα με χαρά να λέγεται στο Ξυλόκαστρο ότι προχωράει μια μελέτη. Την ακούμε πολλά χρόνια βέβαια και δεν την βλέπουμε. Πάντως κάτι πρέπει να γίνει, γιατί η διάβρωση των ακτών δεν έχει να κάνει μόνο με το
αισθητικό κομμάτι, αλλά έχει να κάνει και με το κομμάτι το ουσιαστικό, του τουρισμού. Χάνουμε εισοδήματα, απολέουμε εισοδήματα πολλά, διότι ο κόσμος πλέον δεν έχει που να κάνει μπάνιο, δεν έχει που να βγει στη θάλασσα. Μετά έχουμε και προβλήματα μεγάλα με ζημιές, καταστροφές σε σπίτια, τα οποία είναι άμεσου ενδιαφέροντος. Ειδικά στο Δαρβαίνι, βέβαια. Εννοείται, σήμερα έχει έρθει και ο Περιφερειάρχης στο Ξυλόκαστρο και νομίζω ότι πρέπει να δοθούν άμεσες λύσεις. Και όταν εγώ προσωπικά κλήθηκα, χωρίς να έχω θεσμικό ρόλο στο Δυτικό Ξυλόκαστρο, να μπορέσω να κάνω κάτι, νομίζω ότι πρέπει όλοι μαζί να ενεργοποιηθούμε και να τονίσουμε ότι αυτό το κομμάτι της διάβρωσης πρέπει, ειδικά για το Δυτικό Ξυλόκαστρο Προστίνης, αλλά και για όλη την Κορινθία, να βρει μία λύση, έστω και προσωρινή. Αλλιώς θα έχουμε σοβαρές εξελίξεις. Θυμάμαι την συντοπίτη της Άσας που είχε έρθει στο Περιφερειακό Συμβούλιο από το Δερβαίνι και είπε, ο άντρας μου, λέει, ήταν ναυτικός, μου αγόρασε ένα σπίτι στο οποίο μένω και δυστυχώς έχασα τον άντρα μου από τη θάλασσα και τώρα χάνω και το σπίτι μου από τη διάβρωση. Το θυμάμαι, αυτό έγινε το 2015 σε Περιφερειακό Συμβούλιο που είχαν έρθει οι κάτοικοι του Δερβενίου. Πάμε όμως στο τρίτο σκέλος της ερώτησης που σας είχα θέσει, κύριε Καραβά. Όλες αυτές οι προσπάθειες θα μπορούν να γίνουν. Μιλήσατε για νέους ανθρώπους, μιλήσατε για άτομα τα οποία είναι, ας το πούμε, γεμάτα ζωή, γεμάτα ζωντάνια, γεμάτα όρεξη. Η επιλογή αυτών των ανθρώπων γίνονται με βάση την τοπική τους καταξίωση στην κοινωνία, τους ξέρετε σαν τους διπλανούς ανθρώπους που παλεύουν και αυτές και αυτοί για τον Δήμο Ξυλοκάστρο Ευρωστίνης, ή έχει και κάποια χρειά ο συνδυασμός σας πολιτικών στηρίξεων και γενικά ανάμειξη και πολιτικού παράγοντα ή πολιτικών παράγοντων. Εμείς έχουμε ξεκαθαρίσει, κύριε Κάπο, από την αρχή ότι τα κόμματα είναι κάτι το οποίο τα σεβόμαστε, είναι κάτι το οποίο θέλουμε να τα ακούμε, αλλά για τις δημοτικές εκλογές τα αφήνουμε εκτός. Έχουμε ξεκαθαρίσει ότι οι εκλογές αυτές, οι δημοτικές, αφορούν το δημότη και μόνο αυτόν. Άρα, δεν θα κάνουμε καμία καταγραφή κομματικών δυνάμεων μέσα από το συνδυασμό μας. Όταν ξεκίνησα και προσωπικά και με τους συνεργάτες μου να προσεγγίζουμε κόσμο, τόσο για να εντάξουμε στα ψηφοδέλτια, όσο και για να μας βοηθήσουν στις προσεχείς εκλογές, ξεκαθαρίσαμε ότι δεν μας ενδιαφέρει ούτε τι κόμμα είναι, ούτε τι κόμμα τους στηρίζει. Οπότε θέλω να είμαι ξεκάθαρο σε αυτό και να πω ότι τα κόμματα έξω από εμάς. Από εκεί πέρα, προσπαθήσαμε να βρούμε ανθρώπους, όταν λέω νέους, δεν εννοώ ηλικιακά νέους, νέα πρόσωπα, τα οποία στο χώρο ευθύνης τους και με αυτό που ασχολούνται να έχουν επιτύχει και να έχουν καταξιωθεί. Νομίζω ότι αυτό το έχουμε καταφέρει σε μεγάλο βαθμό. Έχουμε κατηγοριοποιήσει τα θέματα τα οποία αφορούν τόσο το Δήμο Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης, όσο και αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν. Και νομίζω ότι αυτοί που έχουμε επιλέξει θα δώσουν αύριο νέα πνοή στο Ξυλόκαστρο και στην Ευρωστίνη που τόσο χρειάζεται. Ο Σπύρος ο Καραβάς, σαν πολιτικός μηχανικός, θα μπορέσει να έχει και την εργασία και το ωράριο και την εντατικοποίηση που υπάρχει σαν υποψήφιος δήμαρχος και αργότερα σαν δήμαρχος, εφόσον εκλεγείται από τους πολίτες του Δήμου σας. Θα μπορέσει παράλληλα να έχει και τη δουλειά του, αλλά και την θέση, τη θεσμική του δημάρχου, ή είναι δύσκολο και τα δύο? Κοιτάξτε, προφανώς για να πάρω αυτήν την απόφαση που έχω πάρει, είμαι συνειδητοποιημένος και ξέρω τι με περιμένει. Ως πολιτικός μηχανικός από το 2003 που δραστηριοποιούμε στο Ξυλόκαστρο και επαγγελματικά και κοινωνικά, ήμουν ασυνεπής σε αυτό που έκανα. Αν εξαιρέσει τον αθλητισμό που ήταν ένα δεύτερο μεγάλο κομμάτι της ζωής μου, ή στο επάγγελμά μου ήμουν ασυνεπέστατος. Νομίζω ότι τώρα πλέον έχω πάρει μια απόφαση η οποία αφορά το Δήμο Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης. Και αν εκλεγώ, καλός ή κακός, μπορεί να μην το θέλω, αλλά η δουλειά μου θα περάσει στη δεύτερη μοίρα. Και αν οι δημότες επιλέξουν να τους εκπροσωπήσω αύριο ως δήμαρχος στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, θα πάψω να είμαι πολιτικός μηχανικός και θα μείνω μόνο πολιτικός. Μάλιστα. Πάμε σε ένα τομέα. Καλό είναι το ορεινός τουρισμός και ο παραλιακός, αλλά έχουμε και τον πρωτογενή τομέα. Σε αρκετά χωριά, έχουμε τη Βελίνα με τα Αποστάνια, τις Ταφίδες και αρκετά χωριά γενικά
του ορεινού και του παιδινού χώρου του Δήμου σας, που ξεκινάει με τα εσπεριδοειδή και τελειώνει με τις σταφίδες και τις ελιές. Ο πρωτογενής τομέας στο Δήμο Ξυλοκάστρο Ευρωστήνης έχει υποστηριχθεί από τις μέχρι τώρα δημοτικές αρχές, κύριε Καραβά, ή αυτοί οι άνθρωποι παλεύουν μόνοι τους και ο καθένας απλά για την επιβίωσή του καθημερινά? Κοιτάξτε, ο αγρότης στην περιοχή μας έχει δύο μεγάλα θέματα. Αυτά τα θέματα είναι η αγροτική οδοπία, που πράγματι είναι πολλά τα χιλιόμετρα και γίνεται μια προσπάθεια από τη Δημοτική Αρχή, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το αποτέλεσμα είναι αυτό που θέλουμε. Και το δεύτερο μεγάλο θέμα είναι το νερό. Για το νερό νομίζω ότι είμαστε πολύ πίσω. Αυτό που έχω πει εγώ δημόσια και το υποστηρίζω είναι ότι δεν πρέπει καμία σταγόνα νερού να χάνεται. Αυτό τι σημαίνει? Μελέτες, μικρά φράγματα, ανά ποτάμι, ανά ρέμα, ανά οτιδήποτε μπορούμε να συλλέξουμε νερό και με αυτό οι αγρότες μας να ποτίσουν φτηνότερα και ευκολότερα. Νομίζω ότι το νερό είναι ένα κρίσιμο ζήτημα, το οποίο τα επόμενα χρόνια θα αποτελέσει την αιχμή του δόρατος για τον αγροτικό τομέα. Στον αγρότη όμως θέλω να πω και κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε προϊόντα στο Ξυλόκαστρο και στην Ευρωστήνη τα οποία είναι μοναδικά. Δεν είναι μόνο η κορυφιακή σταφίδα ή το λεμόνι ή το λάδι. Έχουμε και τα φυτώρια. Όλα αυτά χρειάζονται εξωστρέφεια. Πριν από κάποιες μέρες είχε μια έκθεση στο Essen της Γερμανίας, μισή ώρα από τον Ντίσσελντορφ, και την επισκέπτονται εκατομμύρια κόσμος. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι, λέω ένα τυχαίο παράδειγμα, έχει μια έκταση στο ΠΕΓΕΑΛ, η οποία είναι μια πολύ μεγάλη έκταση μέσα στο κέντρο του Ξυλοκάστρου. Θέλουμε και μπορούμε να φέρουμε κόσμο στο Ξυλόκαστρο μέσα από εκθέσεις μεγάλες τέτοιου είδους. Από τη στιγμή που έχουμε τα προϊόντα και είναι σπουδαία για μας, φέρουν σημαντικό εισόδημα στην περιοχή μας, νομίζω ότι η έκθεσή τους είναι πολύ σημαντική. Και ένα δεύτερο να τελειώσω για τους αγρότες. Οι αγρότες έχουν προβλήματα. Έχουμε το κτίριο του ΟΤΕ στο Ξυλόκαστρο. Πάλι τυχαία παραδείγματα λέω, γιατί είναι μεγάλα τα θέματα που έχουμε. Απλά διαλέγω τα δύο πιο σημαντικά. Μπορούμε με μια τριμερή συνεργασία μεταξύ του Δήμου, της Κοσμοτέ που το έχει το κτίριο, και του Υπουργείου Γεωργίας, να κάνουμε ένα Ινστιτούτο εκεί γεωργικών μελετών και μέσα από εκεί και να φέρουμε γεωπόνους εδώ να αναπτύξουν ζητήματα που και με τους αγρότες. Π.χ. φέτος είχαμε μια πολύ κακή χρονιά για το λάδι. Ή το φυτώριο έχει τα θέματά του. Ξέρετε ότι η φυστικιά που κατά κόρον πουλάμε στο Ξυλόγος και στην Ευρωστήνη είναι ένα πολύ ευαίσθητο προϊόν. Νομίζω λοιπόν ότι τέτοιες πρωτοβουλίες, ένα Ινστιτούτο γεωργικών προϊόντων, θα μπορούσε, γεωργικών μελετών, θα μπορούσε να δώσει λύσεις και να δημιουργήσει εξωστρέφεια και των προϊόντων μας, αλλά και να βοηθήσει τους αγρότες μας για τα προβλήματά τους. Έχετε και γιορτή της Ινδικής Κάναβης, αν δεν κάνω λάθος. Πρωτοπορείτε εκεί πέρα σε κάποιους καλλιεργητές. Έχουν περάσει και σε καινοτόμες καλλιέργειες. Πάμε σε ένα θέμα που πολλές φορές δεν το βάζουμε, αλλά επειδή έχω ζήσει όλες τις φωτιές από το 98, το 2002, που κάηκε τεράστιο κομμάτι από το δασικό πλούτο του Ξυλοκάστρου, που σχεδόν στην 20ετία έχει ξαναγίνει. Και έρχομαι λοιπόν τώρα να ρωτήσω. Υπήρχαν κάτι αστειότητες με τους λεγόμενους ανιχνευτές φωτιάς και τα λοιπά. Πολλές φορές τότε που έγιναν οι πυρκαγιές είδαμε ότι δεν υπήρχε πουθενά σχεδόν πρόσβαση είτε με δρόμους για να μπορέσουν να γίνουν ζώνες αντιπυρικές και να σταθεί κάπου η φωτιά, ούτε υπήρχαν δεξαμενές για να μπορεί να υπάρξει έστω γρήγορος εφοδιασμός με νερό. Η παράταξή σας έχει βάλει σαν δεδομένο ότι το Ξυλόκαστρο έχει χάσει τεράστια δασικά στρέμματα από φωτιές και τώρα ξαναέγινε το κομμάτι. Αν ομιγέννητο κάτι πάει στραβά, μετέπειτα πάμε για να δάσωση. Αυτό το κομμάτι σας έχει απασχολήσει σαν συνδυασμός, μιας και έχετε και σπουδή αρκετά κοντινή σαν πολιτικός μηχανικός? Κοιτάξτε, η προστασία του περιβάλλοντος είναι εκ των όνων κάνευ. Ως Δημοτική Αρχή, νομίζω ότι και η παρούσα Δημοτική Αρχή και όλες οι προηγούμενες, η συνεργασία τους τόσο με τον Κιλίνιο Άδωνη, που είναι μια εθελοντική δράση του Ξυλόκαστρο, αλλά κυρίως με την πυροσβεστική και το δασαρχείο, είναι τέτοια η οποία έχει αποφέρει σοβαρά αποτελέσματα. Προφανώς η φύση εκδικείται. Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με φαινόμενα φυσικά, όπως είναι οι φωτιές, όπως είναι οι πλημμύρες, τα οποία από ό,τι λέγεται θα ενταθούν στο μέλλον.
Νομίζω ότι ως Νέα Δημοτική Αρχή, όποιος και να εκλεγεί, θα πρέπει ούτως ή άλλως να συνεργάζεται με φορείς και δράσεις οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν σε αυτό. Και προφανώς καταλαβαίνετε ότι όλες αυτές οι μελέτες που πρέπει να γίνονται έτσι ώστε να αποφεύγονται τέτοια φαινόμενα είναι άμεσες προτεραιότητες για μας. Υπό αυτό το πρίσμα, νομίζω ότι έχουν γίνει βήματα, μένουν να γίνουν κι άλλα. Εδώ είμαστε να τα βλέπουμε και να τα συζητάμε. Πάμε σε ένα σημαντικό θέμα. Για μένα εξίσου με όλα αυτά που συζητήσαμε, κύριε Καραβά, είναι η καθημερινότητα των πολιτών στο Ξυλόκαστρο. Οι κοινωνικές δομές, μία βοήθεια στον πάσχοντα άνθρωπο. Αυτή τη στιγμή η κρίση έχει γονατίσει όλους τους Έλληνες, πολλοί πηγαίνουν στα συσίτια, άλλοι πάνε μέρα-μέρα μετρώντας τις δυνάμεις, προσπαθούν να κρυφτούν ακόμη και από τα παιδιά τους, αν περνάνε ένα δύσκολο, καμιά δύσκολη καθημερινότητα. Ο συνδυασμός σας έχει εντοπίσει και έχει σχεδιάσει, εφόσον σας εκλέξουν για δήμαρχο ή πλειοψηφούσα παράταξη, γιατί έχουμε μετά να μιλήσουμε και για τον Κλεισθένη, να αντιμετωπίσει αυτό το θέμα της καθημερινότητας για τους πολίτες του Ξυλοκάστρου και της Ευρωστήνης. Νομίζω ότι έχω γράψει και επανειλημμένα ότι βασική μέρημνα οποιασδήποτε δημοτικής αρχής, αλλά και αυτή που θα προκύψει στο Δήμο Ξυλοκάστρου Ευρωστήνης, είναι ο άνθρωπος και οι ανάγκες του. Ο άνθρωπος και οι ανάγκες του, που αφορά όλους όσους έχουν προβλήματα, έχουν πληγεί από την κρίση, ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και όποιον άλλο συμπολίτη μας ή συμπολίτησά μας έχει πρόβλημα. Νομίζω ότι στο κομμάτι αυτό η αλληλεγγύη είναι η μαγική λέξη. Η αλληλεγγύη στο Ξυλόκαστρο έχει βάσεις, υπάρχουν δράσεις οι οποίες πράγματι λειτουργούν. Νομίζω ότι ο Δήμος είναι μια ομπρέλα που πρέπει να μπαίνει πάνω από την αλληλεγγύη και υπό την ομπρέλα του Δήμου αυτές οι δράσεις να παίρνουν μια μαζικότητα και να βοηθούν οποιονδήποτε έχει την ανάγκη μας. Η βοήθεια στο σπίτι είναι μια δράση η οποία κατ' εμάς πρέπει να επεκταθεί. Πρέπει ουσιαστικά να αποτελέσει μια πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και περίθαλψης για οποιονδήποτε έχει την ανάγκη μας. Τώρα, όσον αφορά την καθημερινότητα του πολίτη στο Ξυλόκαστρο, η καθημερινότητα έχει τα θέματα της. Για την υπάρχουσα δημοτική αρχή που έχουν γίνει προσπάθειες, θα έλεγα ότι η καθαριότητα είναι ένα μεγάλο θέμα. Θυμάμαι κάποτε που λέγαμε επί εποχής Παπαστελάτου ή Κολοτούρου, η καθαριότητα δούλευε. Πράγματι εκεί έχουμε ένα θέμα. Πράγματι εκεί υστερήσαμε. Και μες στην πόλη του Ξυλοκάστρου και του Δερβενίου και γενικότερα είχαμε πρόβλημα με την καθαριότητα. Νομίζω ότι και οι πολίτες πρέπει να αναλογιστούν τις ευθύνες τους και να συνεργαστούν περισσότερο. Πάνω απ' όλα όμως είναι ο Δήμος και η Δημοτική Αρχή. Τώρα, αυτό που εμείς λέμε σαν παράταξη και αφορά την καθημερινότητα είναι δύο πράγματα. Νέες τεχνολογίες, οι οποίες θα εξυπηρετήσουν τον πολίτη, εφαρμογές, ηλεκτρονικές εφαρμογές, μέσα από τις οποίες θα εκδίδονται πιστοποιητικά ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να διευκολύνει τη ζωή του πολίτη. Και το δεύτερο είναι ότι θέλουμε να σπάσουμε τη σχέση πολίτη με αιρετό. Δεν μπορεί, λέω ένα παράδειγμα τυχαία, για μία λάμπα στο καμάρι να παρακαλάμε τον αντιδήμαρχο να αλλάξει μία λάμπα. Νομίζουμε ότι όλα αυτά πρέπει να μπουν μέσα σε εφαρμογές τέτοιες και να έχουν μία παρακολούθηση, όπως έχουν σε άλλους δήμους, μέσα από την οποία το αίτημα του πολίτη θα χρεώνεται και θα διεκπεραιώνεται μέσα από υπηρεσίες. Και όχι με βάση προτεραιότητες που μπαίνουν είτε κομματικές, είτε φιλικές, είτε οτιδήποτε άλλο αφορά σχέση πολίτη και αιρετού. Αυτό εμείς θέλουμε να το σπάσουμε. Αθλητισμός και πολιτισμός, για να κλείσουμε σχεδόν όλα τα θέματα που υπάρχουν στις μικρές κοινωνίες, όπως είναι ο Δήμος Ξυλοκάστρου Ευρωστήνης, κύριε Καραβά, ο συνδυασμός σας, πώς έχει δει μέχρι τώρα τα δύο αυτά, πολιτισμός και αθλητισμός, τα δύο αυτά θέματα στις, ας το πούμε, των ανθρώπων, της κατηγορίας των ανθρώπων που είναι προς τις νεαρές ηλικίες, δηλαδή μπορεί κάποιος να πηγαίνει ό,τι ώρα θέλει στο γήπεδο που έχετε εκεί δίπλα στο θεατράκι, να παίζει, ξέρω εγώ, το ποδοσφαιρό του, να κάνει το στίβο του. Υπάρχουν τέτοιες δομές, έχουν φροντίσει, γιατί υπάρχει ένα γήπεδο, ξέρω εγώ, στο Δερβένη που άμα φύγει μπάλα βγαίνει στην παραλία, παράδειγμα. Ούτε λίγο ούτε πολύ αυτό το τομέα, πολιτισμός και αθλητισμός, που πηγαίνει πάντα μαζί στους περισσότερους δήμους, πώς τον έχετε φανταστεί?
θίγεται ένα ζήτημα το οποίο, όπως ξέρετε και όπως καταλαβαίνετε, ως πρόεδρος της αντισφαίρεσης και ως ποδοσφαιριστής για 25 χρόνια, με αφορά άμεσα. Προφανώς και δεν είμαστε ικανοποιημένοι από τις υποδομές που έχουμε στο Δήμο μας. Ένα γήπεδο ποδοσφαίρου στο Ξυλόκαστρο, ένα γήπεδο κλειστό για μπάσκετ και βόλεϊ, ένα κολυμβητήριο, γήπεδα τέννις, αυτά δεν τα έχουμε. Μας λείπουν και μας λείπουν πολύ. Εγώ, σαν πρόεδρος της αντισφαίρεσης που έτυχε να είμαι τώρα, έχουμε κάνει βήματα σε αυτό το κομμάτι. Θέλουμε όμως και άλλα. Πήραμε, σας λέω ένα τυχαίο παράδειγμα, τον όμιλο αντισφαίρεσης σε μια μέτρια κατάσταση και τον έχουμε πράγματι εκτοξεύσει. Το Σαββατοκύριακο μας έρχεται, ο όμιλός μας φιλοξενεί 100 παιδιά 12 χρονών σε ένα παραλίνο πρωτάθλημα για 12άρια, το οποίο μετά από χρόνια το Ξυλόκαστρο παίρνει για πρώτη φορά. Και με άλλες δράσεις που κάναμε, π.χ. σαν το παλιό πρωτάθλημα αντισφαίρεσης που κάναμε το καλοκαίρι. Τέτοιες δράσεις τις θέλουμε, αλλά χρειάζονται υποδομές. Νομίζουμε ότι η Δημοτική Αρχή πρέπει να μπει μπροστά και σε όλα αυτά τα αθλήματα να δημιουργήσει υποδομές, έτσι ώστε να φέρουμε την νεολαία στα γήπεδα, αλλά και γιατί ο αθλητισμός είναι και εξωστρέφεια. Όταν εγώ ήμουν αρχηγός στον Ηρακλή Ξυλοκάστρο και αναδείκαμε στην Εθνική, αυτό είναι εξωστρέφεια για το Ξυλοκάστρο. Δημιουργεί ένα άκουσμα θετικό, φέρνει κόσμο στην πόλη. Και δημιουργεί έτσι μια υπεραξία στον αθλητισμό, την οποία επιδιώκουμε όλοι. Όσον αφορά τον πολιτισμό, για μας ο πολιτισμός δεν είναι μια απλή ιστορία. Για μας ο πολιτισμός είναι το μέσον με το οποίο και πολίτες του Δήμου μας, αλλά και κόσμος από μακριά, θα επισκεφθεί την πόλη μας μέσα από μεγάλες διοργανώσεις, μέσα από χορούς και δραστηριότητες τέτοιες, όπως είναι π.χ. τόσο οι πολιτιστικοί μας σύλλογοι, οι χορευτικοί, όσο και η Μοτολέσχη, όσο και ο Όμιλος ο Ιππικός ή όλοι οι άλλοι αυτοί σύλλογοι, όπως τη Σικιάς που έχει κάνει φανταστικά πράγματα, οι οποίοι μπορούν να δημιουργήσουν για τον Δήμο μας εξωστρέφεια. Θέλουμε να φέρουμε κόσμο. Μας λείπει ο κόσμος. Και αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ να επιμηκύνουμε και την τουριστική μας σεζόν, που είναι και το ζητούμενο. Όλοι λένε ότι η σεζόν του Ξυλοκάστρου έχει γίνει 20 Ιουλίου με 20 Αυγούστου. Αυτό λοιπόν πρέπει να το αλλάξουμε. Και ένας τρόπος να το αλλάξουμε άμεσα είναι με μεγάλες διοργανώσεις, πολιτιστικές και αθλητικές. Από την 1η Ιουνίου μέχρι τις 20 Ιουλίου και από τις 20 Αυγούστου μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου πρέπει να γεμίσουμε το Ξυλόκαστρο με κόσμο και δημότες μας και ξένους. Πάμε. Πλησιάζοντας προς το τέλος αυτή της μικρής κουβέντας που κάνουμε, κύριε Καραβά, πάω σε μια ερώτηση που συνήθως την κάνω στους ενδυνάμει δημάρχους και δεν αφορά τους νυν δημάρχους. Ποια πιστεύετε ότι είναι ένα-δύο πράγματα, τρία όσα εσείς έχετε εντοπίσει, που είναι με τη χειρότερη επίδοση που έχει η απερχόμενη Δημοτική Αρχή, άσχετα αν είναι πάλι ο κύριος Ανδρικόπουλος και πάλι υποψήφιος, αλλά η προηγούμενη λοιπόν απερχόμενη Δημοτική Αρχή, σε ποιους τομείς, δύο-τρεις αν έχετε εντοπίσει, έχει πάει, ας το πούμε, πάρα πολύ άσχημα? Κοιτάξτε, ως νέος άνθρωπος, ειλικρινά σας το λέω, δεν είμαι από αυτούς που γυρίζουν πίσω και κοιτάνε τι λάθος έγινε. Σε αυτό με ρωτάτε, θα σας πω επιγραμματικά, γιατί δεν θέλω, σας λέω πάλι, να με ψημυρώ, θέλω να κοιτάω μπροστά, ότι εντοπίζουμε δύο μεγάλες αδράνειες. Η μία είναι η έλλειψη μελετών και η άλλη είναι η έλλειψη συνεργασίας κυρίως με την περιφέρεια, αλλά και με άλλους φορείς. Τι θέλω να πω με τις μελέτες? Λέω πάλι ένα παράδειγμα για να είμαι απλός και κατανοητός στον κόσμο, να καταλάβει τι θέλουμε να πούμε. Πριν από αρκετά χρόνια, ξεκίνησε στο Ξυλόκαστρο μία μελέτη επέκταση σχεδίου πόλης και μία μελέτη γενικού πολεοδομικού σχεδιασμού. Αυτές οι δύο μελέτες τα τελευταία χρόνια, επί ημερών της τελευταίας Δημοτικής Αρχής, σταμάτησαν. Δεν είναι ότι μας λείπουν μόνο οι μελέτες σε κάθε τι. Αυτές οι δύο συγκεκριμένες μελέτες έχουν να κάνουν με προσέλκυση επενδυτών και προσέλκυση ιδιωτών, διότι ο προαστιακός έρχεται, διότι η Αθήνα είναι κοντά, διότι ο κόσμος ψάχνει να διέξοδο προς την επαρχία. Ως λοιπόν τόπος, θέλουμε να προσελκύσουμε κόσμο και θέλουμε να προσελκύσουμε και οικοδομική δραστηριότητα. Οπότε αυτές οι δύο μελέτες ήταν πάρα πολύ χρήσιμες για μας, για να επεκτείνουμε την πόλη μας, για να ομορφύνουμε την πόλη μας, για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε κοινόχρηστους χώρους, για να μπορέσουμε να προσελκύσουμε επενδύσεις και κεφάλαια. Όσον αφορά την συνεργασία, που εκεί υστερήσαμε πάλι,
η περιφέρεια και ο περιφερειάρχης δεν είναι ο φίλος μας, είναι θεσμός. Νομίζω λοιπόν ότι οι σχέσεις μεταξύ θεσμών δεν μπορούν να διαραγούν για κανένα λόγο. Ο κάθε δήμαρχος πρέπει να πιέζει και να προσπαθεί να έχει καλές σχέσεις με τους προϊστάμενους του, με τους φυσικούς του προϊστάμενους, που είναι η περιφερειακή αρχή και η κυβέρνηση, και από εκεί να αντλεί χρήματα, πόρους και να μπορεί να εντάσσει έργα μέσω μελετών, έτσι ώστε να υλοποιεί δράσεις. Εκεί νομίζω ότι υστερήσαμε, όμως σας ξαναλέω ότι δεν θέλω να γυρίσω πίσω. Κατανοώ ότι όλοι κάνουν την προσπάθειά τους και η Δημοτική Αρχή έκανε προσπάθειες. Ο πολίτης έχει κριτήριο και μάλιστα το 2019, όπου ο μέσος πολίτης του Ξυλοκάστρου έχει και υψηλό πλέον κριτήριο. Νομίζω λοιπόν ότι όλοι θα κριθούμε στις επερχόμενες δημοτικές εκλογές και όλοι είμαστε χρήσιμοι, όλοι μπορούμε να βοηθήσουμε, άλλος περισσότερο, άλλος λιγότερο. Αυτό είναι σίγουρο, ότι η αξιολόγηση γίνεται από τους πολίτες και ποτέ δεν κάνουν λάθος, κύριε Καραβά, είναι σίγουρο και στους πολιτικούς αλλά και στους αυτοδιοικητικούς. Πρώτη-τελευταία ερώτηση, κύριε Καραβά, όλοι σας συνδέουν και λόγω της συγγένειάς σας με τον πρώην δήμαρχο, τον Αντώνη τον Κλαδούχο, και ότι στην ουσία είναι μια συνέχεια της Δημοτικής Αρχής Αντώνη Κλαδούχου ο συνδυασμός με τον οποίο κατεβαίνετε στις δημοτικές εκλογές για το Δήμο Ξυλοκάστρου Ευρωστήνης. Τι τους απαντάτε? Αν ο Αντώνης ο Κλαδούχος ήθελε με κάποιο τρόπο να επιστρέψει στα δημοτικά πράγματα, νομίζω ότι θα έβαζε υποψηφιότητα και θα επέστρεφε. Αυτό θεωρώ ότι το έχει κλείσει το κεφάλαιο από τότε που ανακοίνωσε το 2014 ότι αποσύρεται από τα δημοτικά πράγματα του τόπου. Άρα η κάθε συζήτηση η οποία αφορά τον Αντώνη τον Κλαδούχο και τον ερχομό του ξανά στα δημοτικά πράγματα νομίζω ότι είναι άστοχη. Από εκεί και πέρα, ως δημοτική αρχή, νομίζω ότι πρόσφερε όσα πρόσφερε και αυτός 12 χρόνια και κρίθηκε από τους πολίτες. Δεν θα το κρίνω εγώ, όπως δεν θα κρίνω και κανέναν από τους προηγούμενους, όπως σας είπα. Νομίζω ότι όλοι κρίνονται από τους πολίτες και μόνο αυτοί έχουν τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο. Τώρα, ο Αντώνης ο Κλαδούχος δεν πάβει να είναι θείος μου και φίλος μου. Δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι απλά θείος μου, αλλά είναι και φίλος μου. Σύμβουλος. Αυτό σύμβουλος ήταν στη ζωή μου πάντα. Δεν είναι μόνο σε αυτό που έχω επιλέξει να κάνω, ήταν σύμβουλος στη ζωή μου πάντα. Γιατί είμαστε φίλοι και θα παραμένουμε φίλοι πέρα το αν εγώ θα ασχοληθώ με τα δημοτικά ή όχι. Πάμε και στην τελευταία ερώτηση, γιατί βλέπω εδώ μαζί με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος που κατεβάζει υποψηφίους σε όλους τους μεγάλους δήμους. Είστε 5 υποψήφοι συν τη Λαϊκή Συσπήρωση 6. Φαντάζομαι ότι έχετε μελετήσει τον Κλισθένη. Φαίνεται ότι δεν πιστεύουμε σε ουτοπίες, θα πάτε σε δεύτερο γύρο και φυσικά από την απλή αναλογική θα προκύψει ένα Δημοτικό Συμβούλιο που σίγουρα ο Δήμαρχος δεν θα έχει την πλειοψηφία. Είστε προετοιμασμένοι για συνεργασίες και, εν πάση περιπτώσει, αυτό το μοντέλο εκλογών και το μοντέλο λειτουργίας των Δήμων, αλλά και της περιφέρειας, θεωρείτε ότι η ανάγκη της συνεργασίας θα πάει μπροστά τους Δήμους, μπροστά την περιφέρεια, ή μετά το δεύτερο γύρο θα έχουμε συναλλαγές, ανταλλαγές και αυτό που βλέπουμε στην πολιτική τώρα, ένα μειοψηφών κόμμα με 145 βουλευτές να έχει και 8-10 πρόθυμους που πάντα στηρίζουν μια πολιτική αρχή, εσείς θα έχετε μια δημοτική αρχή. Ο Κλισθένης λοιπόν για σας, κύριε Καραβά, και τα δημοτικά και τα περιφερειακά συμβούλια που θα προκύψουν θα είναι ένας υποχρεωτικός όρος συνεργασίας ή μια συναλλαγή και μια ανταλλαγή κάτω από το τραπέζι πάνω? Για μας ως παράταξη νομίζω ότι είναι δεδομένο ότι προεκλογικά θα μιλήσουμε με έργα και δράσεις, όπως ήδη κάνουμε, και μάλιστα σε αυτό θα καλούσα και τους υπόλοιπους συνυποψηφίους μου να θέσουμε στο τραπέζι τα ζητήματα του Δήμου και να δώσουμε απαντήσεις και λύσεις. Και όσον αφορά το μετεκλογικό κομμάτι, θεωρώ δεδομένο ότι υπό τις νέες συνθήκες πρέπει όλοι να μάθουμε να συνεργαζόμαστε. Κάτι το οποίο θα έπρεπε και παλιότερα να γίνεται, αλλά δεν έγινε για τους αλφαβήτα λόγους που τώρα δεν είναι της παρούσης. Ο Κλισθένης πράγματι επιβάλλει συνεργασίες. Και μάλιστα, όποιος δεν έχει και κουλτούρα συνεργασίας, νομίζω ότι δεν θα μπορέσει αύριο να συμμετάσχει
καν σε αυτή τη νέα διαδικασία. Τώρα, όπως κάθε νέος νόμος, οι δύο αυτές μεγάλες αλλαγές του κλεισταίνει, δηλαδή τόσο η αναλογική συμμετοχή στο νέο Συμβούλιο, όσο και η απελευθέρωση των τοπικών προέδρων από το Δημοτικό Συμβούλιο, είναι δύο μεγάλες αλλαγές. Για τη μία συμφωνώ απόλυτα για τους τοπικούς προέδρους. Για την άλλη, έχω τις ενστάσεις μου όπως έχουν όλοι. Θεωρώ όμως ότι η κουλτούρα συνεργασίας είναι πάρα πολύ βασικό στοιχείο. Τώρα, εάν θα μπορέσουμε να δώσουμε απαντήσεις σε αυτό αφού προκύψουν τα δημοτικά συμβούλια, η δικιά μας πλευρά είναι να ξέρετε ότι είναι σίγουρο ότι θα συνεργαστεί. Θα συνεργαστεί με όποιον μπορέσουμε να συμφωνήσουμε ποια είναι η νέα αναπτυξιακή προοπτική που θέλουμε να δώσουμε στο Δήμο και τι πρέπει να γίνει για να πάμε μπροστά. Σε αυτό το κομμάτι θα συμφωνήσουμε και θα συνεργαστούμε με τον οποιονδήποτε. Προεκλογικά θεωρώ ότι η πορεία μας θα είναι αυτόνομη, ξεκάθαρα. Το δηλώνω προς πάσα κατεύθυνση, γιατί ξέρετε, πολλές φορές οι πολλοί συνδυασμοί δημιουργούν και κάποιες συζητήσεις οι οποίες είναι άκερες. Νομίζω ότι αφού ολοκληρωθούν οι εκλογές και εγώ θέλω να πιστεύω ότι θα είμαστε εμείς Δημοτική Αρχή, μπορέσουμε να κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι και να συζητήσουμε, εκεί θα δούμε πράγματι εάν η συνεργασία και οι συνέργειες είναι στο αίμα μας ή όχι. Κλείνοντας, μια τελευταία ερώτηση, εάν και ποιο είναι το όνομα του συνδυασμού, αν έχετε ολοκληρώσει και την παρουσίαση, ας πούμε, και ποιες είναι στις επόμενες μέρες οι δράσεις του συνδυασμού σας και γενικά εσάς και της ομάδας σας, για να μπορέσετε να ενημερώσετε τους ξυλοκαστανούς και τους δερβενιώτες ότι ένας συνδυασμός καινούργιος με νέους ανθρώπους κατεβαίνει και ζητάει την ψήφο και παράλληλα ακούει τα προβλήματά τους, γιατί είναι σίγουρο ότι πάρα πολλά προβλήματα θα ακούσετε και στα χωριά που έχετε πάει, αν δεν έχετε πάει σε κάποια, αλλά σίγουρα στην περιοδία αυτή θα δείτε ότι υπάρχει κόσμος και έχει θέματα τα οποία ούτε καν ενδεχομένως να τα είχατε σκεφτεί. Εμείς αυτό που κάνουμε έως τώρα, εδώ και κάποιους μήνες, είναι να ακούμε τον Δημότη και τη Δημότησα. Γυρίζουμε όλα τα χωριά, ακούμε τα προβλήματα, έχουμε συνθέσει την εικόνα όλων των χωριών και των προβλημάτων τους. Θεωρούμε ότι μόνο μέσα από συνεργασίες και μέσα από συζητήσεις και διαβουλεύσεις μπορούμε να πάμε μπροστά και σε αυτό το πλαίσιο κινούμαστε συνέχεια παντού σε όλα τα όρια του Δήμου. Όσον αφορά το συνδυασμό μας, μέσα στις επόμενες μέρες θα βγάλουμε ουσιαστικά την ονομασία του συνδυασμού. Θα το βαφτίσετε. Εννοείται, η οποία έχει βγει ήδη. Θα ανακοινώσουμε ονόματα, θα κάνουμε και μια εκδήλωση η οποία θα είναι εναρκτήρια της προεκλογικής περίοδου και νομίζω ότι από εκεί πέρα όλα τα άλλα θα μπουν σε μια σειρά. Οι εκλογές είναι το Μάιο, 26 Μαΐου. Δεν νομίζω ότι... 19, εντάξει. Νομίζω ότι αυτό μπορεί να αλλάξει, αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία έχει ότι μέχρι τότε έχουμε πολύ χρόνο μπροστά μας, έχουμε χρόνο και να πούμε στον κόσμο τι θα κάνουμε, λίγα και αυτά που θέλουμε πράγματι να πετύχουμε χωρίς πολιτικαντισμούς και χωρίς να πετάμε στα σύννεφα. Θα προσεγγίσουμε κάθε δημότη, θα μιλήσουμε μαζί του, θα ακούσουμε τον προβληματισμό του και όλοι μαζί, αυτοί που έχουμε επιλέξει να κατέβουμε στο ψηφοδέλτιο και αυτοί που μας στηρίζουν εκτός ψηφοδελτίου, θα ζητήσουμε τη στήριξη των δημοτών το Μάιο. Μάλιστα. Καλή επιτυχία να έχετε, κύριε Καραβά. Καλό αγώνα. Θα τα ξαναπούμε πάντως και μέχρι τις 17 και μέχρι σίγουρα τις εκλογές του πρώτου γύρου. Και αναμένουμε και το επίσημο βάπτισμα του συνδυασμού σας και αυτά που θα πείτε σε λίγες μέρες, όπως είπατε, και να ενημερώσετε όλους τους πολίτες του Ξυλοκάστρου και του Δερβενίου, της Ευρωστήνης βασικά, οι οποίοι θα είναι υποψήφοι για να σας ψηφίσουν. Να σας ευχαριστήσουμε λοιπόν που είσαστε και απόψε πρώτη φορά εδώ για να πούμε και να ακούσουν όλα αυτά που είπαμε και αναφέραμε για τις δράσεις, για τις σκέψεις σας για το Δήμο Ξυλοκάστρου Ευρωστήνης και παράλληλα να σας ευχηθούμε για άλλη μια φορά καλή πορεία. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μου σήμερα. Με φωνάξετε εδώ στο κανάλι σας για να με ακούσουν και οι συνδημότες και οι συνδημότησές μου. Να είστε καλά, καλό αγώνα να έχουμε και νομίζω ότι με συνεργασίες και σύμπνοιες όλα θα πάνε καλύτερα και για το Δήμο μας και για όλη την περιφέρεια η οποία έχει θέματα και αναμένει λύσεις και προτάσεις. Να είστε πάντα καλά.
Ευχαριστώ πολύ. Σπύρος Καραβάς, υποψήφιος για το Δήμο Ξυλοκάστρο Ευρωστήνης, ένας καινούργιος συνδυασμός με νέους ανθρώπους. Και να πάμε... Ναι. Να πάμε λοιπόν να κλείσουμε το πρώτο μέρος της... Όχι, θα πάμε σε διάλειμμα και θα πάμε αμέσως μετά να δούμε την επίσκεψη του κυρίου Τατούλη στο Δήμο Ξυλοκάστρο Ευρωστήνης. Όλος τυχαία σήμερα ήταν και ο κύριος Δέδες εκεί, ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών. Τι περίεργες συμπτώσεις είναι αυτές. Λοιπόν, δεν τους αφήνει ανάσα να πάρουν ο Πέτρος. Όπου πάει ο Δέδας, τρέχει και ο Τατούλης και αντίστροφα, καταλαβαίνετε, ο νομός μας είναι ένας κρίσιμος νομός. Είναι αυτός που θα καθορίσει το δεύτερο γύρο. Εάν θα πάει ο Νίκας με τον Τατούλη ή ο Νίκας με τον Δέδε. Τώρα βέβαια το σενάριο Δέδες Τατούλης δεν το παίζω εγώ προσωπικά, αλλά εν πάση περιπτώσει, άλλωστε σε λίγο θα υπάρχουν και σχετικές δημοσκοπήσεις που θα μας δείξουν πού είμαστε. Έχει ανάψει λοιπόν ο προεκλογικός πυρετός και όλοι τρέχουν για να ενημερώσουν αφενός τους πολίτες και αφετέρου οι υποψήφοι και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι αλλά και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι έχουν αρχίσει όλα αυτά που ξέρετε όλοι και τα έχετε δει, σας θυμώνται πάντα, σας φροντίζουν πάντα. Γι' αυτό η άποψή μου είναι, είστε πολύ σοφοί όλοι, θα σκεφτείτε και όπως έλεγε ο σχορεμένος ο γειτονάς μου εκεί, Μπαρμπαπαναγιώτης, πήγαινε να ψηφίσει λοιπόν και τότε επειδή του δίναν πολλά ψηφοδέλτια για να μην μπερδεύεται, το βάζε μέσα στον κούκο και τους έλεγε σκοπτικά, «Α, παιδιά, εγώ θα ψηφίσω ό,τι πει ο κούκος». Και πού να το καταλάβουνε, πήγαινε μέσα στο παραβάν. Ο άνθρωπος έβγαζε τον κούκο του, έπαιρνε το ψηφοδέλτιο και το βάζε. Πάμε στη διαφημίση και γυρίζουμε.